καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είμαι η Φιλία Σαριδάκη και μαζί θα δούμε ειδήσεις από το νεακρήτη.gr. Απίστευτη υπόθεση ξυλοδαρμού διευθυντή Λυκείου καταγράφηκε στα Χανιά. Το περιστατικό σημειώθηκε στο γραφείο του διευθυντή, όπου βρέθηκε ο πατέρας μαθητή για να διαμαρτυρηθεί για την επίπληξη που έγινε στο γιο του. Από σήμερα η λειτουργία των καταστημάτων με το εορταστικό ωράριο για να επωφεληθούν οι καταναλωτές για τα ψώνια των γιορτών. Φωτιά όμως άναψε το γεγονός ότι θα λειτουργήσουν για τρεις Κυριακές τα μαγαζιά, καθώς όπως περιγράφει η Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων, η ζωή των εργαζομένων μετατρέπεται σε κόλαση. Λίγο πριν τα Χριστούγεννα περιμένουν με ανυπομονησία χιλιάδες οικογένειες την καταβολή του επιδόματος τέκνων για να καλύψουν οικονομικές υποχρεώσεις. Μπείτε στο νεακρήτη.gr για να διαβάσετε πότε θα πιστωθούν τα χρήματα στους λογαριασμούς. Για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο, μπείτε στο νεακρήτη.gr και ακολουθήστε μας στα social media. Νεακρήτη.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.